του ανέμου ίσως να επιφέρει καταστροφές σε ορισμένες περιοχές, αλλά αυτές θα περιοριστούν στην καταστροφή λόγω του ότι θα χτυπήσουν δασόφυτες περιοχές και θα σπάσουν δέντρα, θα πάρουν πινακίδες διαφημιστικές, οροφές οι οποίες είναι πρόχειρα κατασκευασμένες. Δηλαδή ανησυχούμε περισσότερο από την ταχύτητα των ανέμων. Κυρίως ο άνεμος θα κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά και ύστερα φυσικά έρχονται και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Με πολλές μεγάλες ποσότητες βροχής. Όλο αυτό το νερό το οποίο ρουφάει ο κυκλώνας, δηλαδή αυτή τη στήλη που βλέπετε μερικές φορές και τη βλέπετε συνήθως σε μεγάλους κυκλώνες, είναι νερό το οποίο λόγω της διαφορικής θερμοκρασίας, αυτό το οποίο σας εξήγησα προηγουμένως, ανεβαίνει προς τα πάνω και ύστερα αυτό το υγροποιηθεί και θα πέσει σαν πλημμυρικό φαινόμενο. Επειδή μας εξηγήσατε ότι αυτό το φαινόμενο παράγεται από τη διαφορά της θερμοκρασίας της θάλασσας με την ατμόσφαιρα, υπάρχουν περιοχές στην Μεσόγειο όπου προσφέρονται πιο πολύ για να έχουμε αυτά τα φαινόμενα, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι μεγάλες θερμοκρασίες? Επειδή είναι περιορισμένη η περιοχή της Μεσογείου, δεν είναι μεγάλη περιοχή και έχει και τη Μάλτα, άμα δείτε δηλαδή τα νησιά και τη Σαρδινία, κυρίως εμφανίζονται κάτω από τη Σαρδινία, δηλαδή εμφανίζονται κοντά στη Σικελία. Αλλού δεν έχουμε εμφανίσεις τόσο συχνές και φυσικά έχουν μια τροχιά από δυσμάς προς ανατολάς, όπως ο συγκεκριμένος κυκλώνας, ο οποίος δημιουργήθηκε στο Ιόνιο και για περίεργη τύχη μας έχει πιάσει όλη την επικράτεια, δηλαδή η τροχιά του ήταν τέτοια, πιάνει την επικράτεια. Μπορείς να το παρακολουθήσεις με τους δορυφόρους, δηλαδή, αλλά είναι δύσκολο μερικές φορές να κάνεις πρόγνωση. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ακούγαμε και πριν το Σάκη τον Αρναούτογλου και μας έλεγε ένα 60 λεπτά, έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να μην έχουμε την εικόνα, πιο σαφή εικόνα από πριν, να έχουμε δηλαδή μια πρόγνωση και να πηγαίνει ανατακτό διάστημα και να έχουμε πιο πολλά δεδομένα? Είναι θέμα των δορυφόρων. Σε τι ύψος πρέπει να βρίσκονται οι δορυφόροι, ανάλογα με το ύψος παίρνουν και ορισμένο αριθμό φωτογραφιών. Επομένως είναι θέμα των τροχιών του δορυφόρου για να μπορέσει κανένας να έχει σε υψηλή ανάλυση το τι συμβαίνει. Μπορεί να καλυφθούν κάλλιστα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τροχιά, γιατί το κέντρο το οποίο, τα κέντρα μάλλον τα οποία ασχολούνται με την πρόγνωση δίνουν κάθε 2-3 ώρες δελτίο σχετικά με την τροχιά του συγκεκριμένου κυκλώνα. Πόσο πιθανό είναι να έχουμε σύντομα και ένα δεύτερο φαινόμενο όσο ακόμα τα νερά είναι ζεστά? Είναι χαοτικό φαινόμενο. Οι κυκλώνες και η καταιγίδηση είναι χαοτικό φαινόμενο. Δηλαδή δεν μπορεί κανένα να τα προβλέψει. Μπορεί να προβλέψει τη δημιουργία τους μία-δύο μέρες πριν, αλλά από τώρα να κάνεις μακροχρόνια πρόληψη, δηλαδή όχι να σας πω... μακροχρόνια, εννοώ όσο έχουμε αυτό το διάστημα της ακόμα ζεστής θάλασσας. Ναι, ακριβώς. Η θάλασσα, ξέρετε, λόγω των ιδιωτήτων της, δεν πρόκειται να χάσει τη θερμοκρασία, να αλλάξει τη θερμοκρασία από τη μια μέρα στην άλλη. Ακριβώς. Έχει αυτό μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Ενώ ο αέρας, ξέρετε, την Παρασκευή είναι 14 βαθμούς, το Σάββατο μπορεί να πέσει στις 8. Η θάλασσα για να χάσει ένα βαθμό θέλει ημέρες ολόκληρες. Θέλει ημέρες. Κύριε Πετράκη, για την Κρήτη, ήδη είχαμε το χάρτη πριν και βλέπαμε ότι βγαίνει προς την Κρήτη. Τώρα, βγαίνει προς την Κρήτη, ξέρετε, είναι μια... Γενικά μιλάμε για εμείς. Ναι, μια αναφορά στη γεωγραφική κάλυψη. Το πώς θα χτυπήσει την Κρήτη, σε ποια περιοχή θα έρθουν τους μεγαλύτερους ένταση ανέμους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λόγω του ότι ξέρετε και στο κέντρο του κυκλώνα υπάρχει απόλυτη ηνεμία. Το μάτι, δηλαδή εκεί πέρα ακριβώς, αν περάσει κάποιος θα χτυπήσει την περιοχή και να είναι τυχερός. Το πιο επίνομο σημείο. Ακριβώς. Και φυσικά οι μεγάλες ταχύτητες είναι στην περιφέρεια σε ένα συγκεκριμένο... Στην ευρύτερη περιφέρεια είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη η περιφέρεια την οποία έχουμε εκεί πέρα, μεγάλη, αλλά φυσικά δεν καλύπτεται αυτό από τη σύγκριση με κυκλώνες τροπικούς, όπου εκεί πέρα μιλάμε για χιλιάδες χιλιόμετρα. Τι λέτε για να πάμε Κρήτη τώρα και στο Μεγαλείο? Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παντελή, καλημέρα. Είσαι στο